Μερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Αρμόδιο για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον κύριο Νίκο Ξηδάκη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα σας. Κύριε Υπουργέ, χθες παρακολουθούσα και την συνάντηση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και ο διοικητής επανέλαβε ότι δεν αρκεί η δημοσιονομική προσαρμογή, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις και κυρίως άμεση υλοποίησή τους. Γιατί 6,5 χρόνια μετά από το πρώτο μνημόνιο εξακολουθούμε να συζητάμε τα ίδια? Τι είναι αυτό το οποίο, εντάξει, για τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλω να απαντήσετε εσείς, προφανώς η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει, δεν θέλει να κάνει, δεν είναι προετοιμασμένη να κάνει, και όλοι γύρω-γύρω θεσμικοί φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του διοικητή της, άλλοι φορείς εντός συνόρων, άλλοι και άλλοι εκτός συνόρων, λένε ότι πρέπει να τρέξουμε μεταρρυθμίσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε? Κοιτάξτε, καταρχάς σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος εκτός από νυν διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος ήταν και υπουργός οικονομικών, ο ίδιος για δεν έκανε μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνοι, έχει τις δικές του ευθύνες. Το δεύτερο πράγμα που θα έπρεπε να απαντήσει, να τον ρωτήσετε δηλαδή, τι εννοεί με μεταρρυθμίσεις. Το τρίτο είναι μεταρρυθμίσεις για ποιους και με ποιο σκοπό. Αν μπορεί να απαντήσει αυτές τις κατεξοχήν πολιτικές ερωτήσεις, να τις απαντήσω και εγώ. Εγώ θα μπορούσα να τις απαντήσω βέβαια. Εγώ τουλάχιστον. Οφείλω και εγώ να τις απαντήσω, γιατί εγώ έχω εκλεγεί. Ο κ. Στουρνάρας δεν ξέρω αν έχει εκλεγεί ποτέ. Πρέπει να κοιτάμε και μερικά ζητήματα, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, κύριε Νότη. Ποιος μιλάει από ποια θέση, σε ποιο πλαίσιο λογοδοσίας και σε ποιο πλαίσιο δημοκρατικής νομιμοποίησης. Εντάξει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος ως θέση, δεν μιλάω για το πρόσωπο, ως θέση είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ένας θεσμός εν Ελλάδη και σε όλες τις χώρες, η Κεντρική Τράπεζα, που κάνει τις μελέτες, καταγράφει την οικονομία και έχει έναν λόγο, λόγο συστάσεων, θέλω να πω, σε ό,τι έχει να κάνει με το τι πρέπει να γίνει η οικονομία. Έχετε έτσι ακούσει το Μάριο Ντράγκη να κάνει τέτοιες συστάσεις? Για μεταρρυθμίσεις. Έτσι όπως θα λέει ο κύριος Στουρνάρας. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω στη διαδικασία. Αυτό συζητήσαμε με τον κύριο Στουρνάρα. Κοιτάξτε, το θέμα μας είναι ακριβώς το πλαίσιο και της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της λογοδοσίας, διότι θα πρέπει μέσα σε αυτή την ιστορική περιπέτεια που περνάει η χώρα μας να δούμε πώς αντέχουν οι δημοκρατικοί θεσμοί και ποιες συνειδήσεις διαμορφώνονται για να επιπλέψουμε και σαν κοινωνία και σαν οικονομία και σαν δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας επανέλθουμε στο άλλο. Η ελληνική οικονομία δεν χρειάζεται κάποια πράγματα να αλλάξουν πολλά, για να μπορέσουμε να δούμε δουλειές? Γιατί το ζητούμενο ποιο είναι? Να δημιουργηθούν δουλειές, έτσι, θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το τελικό ζητούμενο. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Όχι βέβαια, δεν είναι όμως το τελικό ζητούμενο. Είναι το πρώτο, το αναγκαίο. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητούμενα. Να δημιουργηθούν δουλειές οι οποίες θα είναι αξιοπρεπείς. Γιατί αν φτιάξουμε 300.000 mini jobs, ας πούμε, και θα δουλεύουν οι άνθρωποι 2 μέρες τη βδομάδα, θα ανακουφιστούν και θα ανακουφιστούμε σαν κοινωνία και δεν θα είχα καμία αντίρρηση αν μπορούσαμε να το κάνουμε, τώρα. Αλλά αν μείνουμε εκεί θα κάνουμε μια κοινωνία κολοβή, μια κοινωνία μισή. Γιατί ο άνθρωπος που έχει μερικά δικαιώματα στην εργασία, μερική απασχολή, στο τέλος θα είναι και πολίτης μερικής ισχύως. Είναι μερικά τέτοια ζητήματα τα οποία σας διαβεβαιώ ότι αρχίζουν και μπαίνουν στο επίκεντρο της σκέψης σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν είναι μια εξαίρεση. Είναι το πιο χτυπημένο θύμα αυτής της κρίσης και για τις δικές της αδυναμίες και για τις δικές της ολιγορία και για τη δική της ολιγορία. Ωστόσο είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο απειλεί και τον κόσμο της εργασίας και υποσκάπτει και τη δημοκρατία. Και η αντίδραση σε αυτό το παμφάγο, το άπλιστο σύστημα, είναι η ακροδεξιά συσπήρωση, την οποία νομίζω πολύ καλά και εσείς την παρατηρείτε σε όλη την Ευρώπη, η οποία φτάνουμε από το άλλο άκρο να αμφισβητούμε πάλι τη δημοκρατία, να αμφισβητούμε πάλι τα κοινωνικά δικαιώματα και να φτάνουμε σε κοινωνίες στριμώγματος, εκβιασμού και φόβου. Αυτό θέλω λοιπόν να σας πω, γιατί βεβαίως το πρώτο μέλημα, το πιο αναγκαίο, είναι να φτιάξουμε θέσεις εργασίας για να φύγει ο κόσμος από την αξιοπρέπεια της ανεργίας και της επισφάλειας, αλλά ταυτοχρόνως να ενισχύουμε διαρκώς και το δημοκρατικό χώρο και το δημοσιογραφικό.
δημόσιο χώρο να τον έχουμε υγιή, με ισότητα. Αυτό είναι ο προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι περιγράφεται ένα περιβάλλον στο οποίο και εγώ εδώ πολλές φορές έχω αναφερθεί και λέμε πολύ απλά ότι το να κοιτάς μόνο αιμονικά το θέμα ελλείμματος χρέους χωρίς να βλέπεις το κομμάτι του να βοηθήσει την οικονομία, να ενισχύσει την ανάπτυξη, δεν οδηγεί πουθενά. Και ότι μεγάλο κομμάτι, μεγάλο μέρος ευθύνης για το γεγονός ότι υπάρχουν προτιμήσεις, τάσεις μεγάλου συγκεκριμένων κομματιών ψηφοφόρων σε όλη την Ευρώπη προς την ακροδεξιά, προς τα άκρα ευρύτερα, έτσι, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πιέζονται οικονομικά. Ότι αυτό τους οδηγεί. Εξουθενώνονται οι κοινωνίες. Ακριβώς. Ένα κομμάτι τέτοιων μέτρων όμως βλέπω ότι έχετε λάβει και εσείς ως κυβέρνηση, κύριε Ξηράκη. Το μεγάλο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας στην Ευρωζώνη είναι η Γερμανία. Έχει 8,8% πλεώνασμα. Ένα πλεώνασμα το οποίο Financial Times το περιγράφουν ως απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Και μαζί με αυτό το πλεώνασμα, το οποίο προφανώς προέρχεται από τα ελλείμματα άλλων χωρών της Ευρωζώνης, δεν γεννιούνται από το κενό τα χρήματα. Όποιος ξέρει φυσικές επιστήμες και λογική, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει πια ενεργειακό και υλικό ισοζύγιο σε όλο το σύμπαν. Μαζί με αυτό το πλεώνασμα έχει και 7,5 εκατομμύρια many jobs. Ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται μεταξύ του Ταμείου Ανεργίας και μιας δουλειάς μερικής απασχόλησης. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό δεν είναι ο πυρήνας της Ευρώπης. Καταλαβαίνω πώς το λέτε και ποια είναι η τοποθέτηση δική σας και μέχρι σε ένα σημείο δεν μπορώ να διαφωνήσω. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Μέτρα τέτοια τα οποία. Να πάμε τώρα στις ελληνικές μεταφράσεις. Ακριβώς. Μέτρα τέτοια τα οποία στερούν εισόδημα, έτσι, από τον μέσο πολίτη. Και από τα χαμηλά εισοδήματα και από τα μέσα εισοδήματα, λάβατε κι εσείς ως κυβέρνηση πλέον. Εκεί αυτό έρχεται λίγο σε αντίφαση με όσα περιγράψατε πριν και στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Βεβαίως. Είναι μέτρα τα οποία δεν τα λάβαμε αυτοβούλος και οικειοθελώς, βασισμένοι σε ένα δημοκρατικό παραγωγικό σχέδιο. Είναι μέτρα τα οποία ελήφθησαν χρονικά. Είναι μέτρα που ελήφθησαν βάσει μια συμφωνία. Η Ελλάδα είναι σε χρηματοδοτικό κενό και έπρεπε να έχει τη χρηματοδότησή της. Η χρηματοδότηση συνοδεύεται από αυτούς τους επαχθείς όρους, οι οποίοι υπακούν σε κάποια λογική. Είναι οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες με τόση ειδονή αρέσκονται να επαναλαμβάνουν οι δανειστές. Και υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι δημοκρατικά και για την εθνική ανάπτυξη να λάβουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Ήτανε μονόδρομος αυτά τα μέτρα, κύριε Ξηδάκη. Εσείς δεν είχατε κάποιο άλλο εναλλακτικό σχέδιο που να καλύπτει και το χρηματοδοτικό κενό και να μην οδηγεί σε διατήρηση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού αυτού που λέμε λιτότητα και δημοσιονομική περιστολή και προσαρμογή μόνο μέσω αυτών των μέτρων. Ποιος έχει εναλλακτικό σχέδιο για χρηματοδότηση? Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για χρηματοδότηση. Κανείς δεν μπορεί να το εφεύρει. Μια χώρα η οποία χρωστάει εκατοντάδες δισεκατομμύρια, η Ελλάδα έχει περιέλθει σε παρόμοια κατάσταση με τα δάνεια της Αγγλίας στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης και μετά. Αυτό γιατί δεν το βλέπουμε? Και κάπως δημιουργήθηκε αυτό το χρέος και κάπως το 2010 δεν διευθετήθηκε. Από εκεί πέρα αυτό το χρηματοδοτικό κενό, μια χώρα που δεν έχει ταμιακά αποθέματα να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες και δεν έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης, κάποιους θεμελιώδεις δείκτες ώστε να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές, βρίσκεται σε οικονομική ασφυξία. Άρα λοιπόν δεν είναι, αν πρέπει να χρηματοδοτηθεί κάπως, χρηματοδοτείται με διακρατικά δάνεια αυτή τη στιγμή. Και μέσω του ESM, ο οποίος χρηματοδοτείται κατά 70% από τη Γερμανία. Είναι μερικά πράγματα αποκαλυπτικά. Πρέπει να τα λέμε μεταξύ μας και να τα ακούει ο κόσμος και να ξέρει. Και ο κόσμος ο πολύς ξέρει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μέγενη. Θα φύγουμε εύκολα από αυτή τη μέγενη το 18 ή θα ξαναδούμε ένα ακόμα μνημόνιο? Μου περιγράφεται μια κατάσταση που δεν δείχνει προοπτική. Και το πρόβλημα αυτή είναι εξαιτία είναι το έλλειμμα προοπτικής προς τους πολίτες. Ακριβώς αυτό. Το γιατί παίρνουμε αυτά τα μέτρα και πού θέλουμε να φτάσουμε. Έτσι. Σε αυτό θέλω να φτάσουμε. Mm-hmm. Τα μέτρα τα παίρνουμε γιατί μας τα επιβάλλουν. Αυτό είναι σαφές. Καμία κυβέρνηση, ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είπαν ότι τα παίρνουμε γιατί μας αρέσουν. Αυτά τουλάχιστον τα οποία σημαίνουν περικοπές εισοδήματος και υπερφορολόγηση. Mm-hmm.
το οποίο όμως πράγματι έπρεπε να γίνει και πριν την χρεοκοπία και τώρα πολύ περισσότερο, είναι μια αναδιάρθρωση της διοίκησης και, και του παραγωγικού ιστού. Πράγματι έχουμε μια διοίκηση η οποία δεν υπηρετεί ούτε τον πολίτη ούτε την οικονομία. Είναι μια διοίκηση αποσυναρμολογημένη, χωρίς σχέδιο, μερικές φορές με πολύ χαμηλή επαρκία, και η οποία εν τέλει κινείται εν κενό, εν απουσία της κοινωνίας και των αναγκών της. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα μιας δημοκρατικής κυβέρνησης, να αλλάξει αυτή τη διοίκηση και να την κάνει να εργαστεί, να λειτουργήσει και να υπηρετήσει την κοινωνία και την οικονομία. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα εξυγιαίνουν και θα ενισχύουν τη δημοκρατία. Θα ενισχύουν την ισότητα, θα θεμελιώνουν τα δικαιώματα με πολύ πιο μοντέρνο και σύγχρονο τρόπο. Και το τρίτο πράγμα το οποίο οφείλουμε να κάνουμε διαρκώς, να είναι αυτό το μέλημά μας, να ενισχύσουμε όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες της οικονομίας και να επινοήσουμε καινούργιες. Υπάρχουν δυνατότητες στην οικονομία. Έχουμε έναν, καταρχάς, η γεωγραφία μας η οποία μας δυσκολεύει φερυπίνστο στα θέματα των γεωπολιτικών συσχετισμών, στα θέματα που γεννιούνται εξ αυτών, όπως το προσφυγικό και το οποίο μας ταλαιπωρεί. Η ίδια μας γεωγραφία είναι μια ευλογία. Έχουμε μια χώρα η οποία πρώτον ως φυσικό κάλος προσελκύει τους πάντες και δεύτερον ως ένα μεγάλο όνομα, ένα βαρύ όνομα ανάμεσα στα 4-5 βαρύτερα ονόματα πάνω στη γη, το ξέρουν όλοι και το εκτιμούν. Πρέπει να ξεκινήσουμε να βγάλουμε κάποιες υπεραξίες από αυτά τα πράγματα. Σεβόμενοι το περιβάλλον, σεβόμενοι την παράδοση, σεβόμενοι τη φυσιογνωμία. Μήπως πρέπει να τα επιταχύνουμε όλα αυτά όμως? Μήπως έχετε καθυστερήσει εσείς σε αυτό τη στόχευση που τώρα περιγράφετε? Ναι, πιθανόν. Έχουμε καθυστερήσει. Ποιος άλλος όμως το είχε επιταχύνει? Όχι, εγώ μιλάω για εσάς. Κοιτάξτε, κάθε κυβέρνηση έχει τις ευθύνες της και κρίνεται στην κάλπη. Ναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, τώρα βέβαια κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Θα σας πω και εγώ κρίνοντας τον εαυτό μου, βλέπω ότι θα πρέπει να πηγαίνω πιο γρήγορα. Ωστόσο, καταλαβαίνω επίσης από τις αδράνειες και τις αντιστάσεις που συναντούμε μέσα στον κρατικό μηχανισμό, γιατί ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ουδέτερος. Για ποιο θέμα, για παράδειγμα, εσείς συναντάτε αδράνειες? Πείτε μου ένα παράδειγμα. Θα ήταν λίγο κουραστικό να περιπτωσιολογήσω, αλλά μπορώ να σας πω ότι μία από τις πρώτες, όταν λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, μία από τις πρώτες αντιδράσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο είναι πολύ ευγενικά να σου πούνε ότι αυτό δεν γίνεται πολύ εύκολα ή γίνεται πάρα πολύ δύσκολα ή δεν γίνεται καθόλου. Και αν ξεκινήσεις να γίνεται, βλέπεις ότι πράγματι δεν το κάνει κανένας. Πρέπει για πράγματα στα οποία οι υπηρεσίες θα πρέπει να τα λύνουν μόνες τους στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, με πρωτοβουλία και ταχύτητα, στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αυτό εννοώ τώρα, στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας και της οικονομίας, πρέπει να καταβάλλεται διαρκώς τεράστια πολιτική προσπάθεια, πολιτικός μόχθος από την πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα. Αν για κάθε δουλειά, για κάθε ενέργεια απαιτείται παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία έχει περιορισμένους πόρους. Ένα γραφείο υπουργού έχει 6-7 άτομα, δεν έχει παραπάνω. Πάντα να έχει 10, αν μπορέσει και έχει βρει αποσπασμένους. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει υπηρεσίες εκατοντάδων και χιλιάδων ατόμων. Σας λέω τότε γενική εικόνα, γιατί καταλαβαίνω. Σε μια πρωινή εκπομπή είναι κουραστικό για τους ακροατές μας. Καλά, όχι απαραίτητα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι μας περιγράψατε μια εικόνα συνολική, γενική. Τώρα, με το θέμα... εγώ πρέπει να αναπέμβω για να επιλύσω το πρόβλημα μιας βίζας ή ενός πιστοποιητικού σε ένα προξενείο 2.000 χιλιόμετρα από την Ελλάδα, να κλείσω ένα πιο κοντινό ραντεβού εγώ ως υπουργός, αυτό είναι η κατάρρευση της δημόσιας διοίκησης. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εκεί βέβαια είναι και το στίχημα και της δικής σας κυβέρνησης να το αλλάξει, έτσι καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εδώ, όχι του δικού σας χαρτοφυλακίου βέβαια. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσείς τώρα στο θέμα των αντιεξουσιαστών και όλων αυτών των ακραίων φαινομένων, είστε με την κυβερνητική γραμμή ή με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι έχουμε δύο γραμμές. Δεν νομίζω ότι συμφωνεί κόμμα και κυβέρνηση στο πώς αντιμετωπίζονται οι αντιεξουσιαστές. Το φαινόμενο, μπορείτε να πείτε ποιο είναι ακριβώς? Ορίστε. Το φαινόμενο ποιο είναι? Όλη η δράση των αντιεξουσιαστών, είτε με καταλήψεις, είτε με την ιστορία της τουρκικής πρεσβείας. Η κυρία Αναγνωστοπούλου είπε: προτιμώ τις καταλήψεις αυτά που γίνονται σε Γαλλία και Γερμανία. Αυτό ρωτάω.
το πώς το χειρίζεστε αυτό, το πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση αυτό, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από το κόμμα. Το γνωρίζετε τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ο δημόσιος χώρος και η πολιτική δράση δεν χωρίζονται με μια γραμμή που λέει από εδώ είναι ο ακραίος και από εδώ είναι ο νόμιμος πάντα. Υπάρχουν και περιοχές σε μια γκρίζα μετάβαση. Υπάρχουν δράσεις των αντιξουσιαστών που είναι πολιτικές και σύνομες και αποδεκτές. Και υπάρχουν δράσεις οι οποίες μπορούν να προσκρούν ακόμη και στον νόμο, να παραβαίνουν τον νόμο. Άρα δεν υπάρχει ένα γενικό πράγμα να λέμε έτσι ή αλλιώς. Κρίνεις πάντα ένα περίπτωση και βλέπεις που παραβιάζεται ο νόμος. Αν παραβιάζεται ο νόμος, φυσικά και πρέπει το κράτος ως εγγυητής της ένομης τάξης να παρέμβει και να επαναφέρει τα πράγματα στην ένομη τάξη. Αν δεν παραβιάζεται, δεν έχει κανένα λόγο να δράσει με προληπτική καταστολή. Αυτό είναι μια γενική προσέγγιση. Και να βλέπουμε και κάθε φορά υπάρχει μια πράγματι, υπάρχει μια υπερευαισθησία, υπάρχει ένας διάχυτος φόβος και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αλλά οι ακρότητες και οι ακραίες ενέργειες δεν προέρχονται πάντα από αυτούς τους συνήθεις υπόπτους, προέρχονται και από άλλες μεριές. Θα πρέπει λοιπόν όλη η δημοκρατική μας ευαισθησία και η πολιτική ευαισθησία να είναι στραμμένη σε όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως να μην διατρέχεται από φόβο, να είναι πραγματική ευαισθησία, να μην έχει αυτά τα φοβικά, τα ανακλαστικά. Είναι μια γενική πολιτική κατεύθυνση που θα έπρεπε να έχουμε σαν δημοκρατικές κοινωνίες. Δεν κινδυνεύουμε δηλαδή τόσο πολύ από μια κατάληψη, στην οποία καμιά φορά από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, και το ξέρουμε και αν κάνετε ρεπορτάζ θα το βρείτε, σε κάποιες από αυτές τις καταλήψεις φιλοξενούνται πρόσφυγες. Υπήρχε δηλαδή μια πρόθεση, ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο μάλλον είναι συμβατό με τις ανθρωπιστικές αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Το αν είναι παράτυπη πράξη, αυτό να ελεγχθεί. Κινδυνεύουμε, ωραία λέτε, δεν κινδυνεύουμε από ένα τέτοιο κομμάτι καταλήψεων, καταγράφεται η άποψή σας, κινδυνεύουμε από διαρροή απορρίτων εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, ποιος έκανε τη διαρροή. Αυτό δεν μπορώ, το ξέρω εγώ. Αυτό είναι. Εσείς. Τώρα, αν κινδυνεύουμε, είναι ποιος την έκανε τη διαρροή, τι περιγράφει το έγγραφο. Δεν νομίζω ότι απειλείται η δημοκρατία από ένα χαρτί. Δηλαδή, διαλύθηκαν οι δυτικές δημοκρατίες από τα WikiLeaks ή από τα Panama Papers. Μερικές φορές βοηθιόμαστε. Δηλαδή, ο Snowden θα έρθει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Για το φόρουμ της δημοκρατίας των Αθηνών που διοργανώνει ο New York Times. Mm. Ήταν ένας μεγάλος whistleblower, ο οποίος με μια έννοια βοήθησε τις δυτικές δημοκρατίες. Λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Εγώ δεν βλέπω. Καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι μια μείζωνο σημασία στο χαρτί. Η πράξη έχει. Σημειολογικό είναι το θέμα. Σημειολογικό βεβαίως έχει μια σημασία. Οπότε ως άνθρωποι με μια πολιτική δυνατότητα να διαβάζουμε τα πράγματα, μπορούμε να δούμε πώς διέρευσε, γιατί διέρευσε, σε ποια συγκεκριμένη στιγμή, τι θέλει να πει. Εντάξει, δεν αποκαλύπτει και τίποτα κρατικά μυστικά. Αποκαλύπτει, νομίζω το μήνυμα είναι ότι δεν υπήρχε ικανή φρούρηση και έγινε μια πράξη χωρίς. Δεν νομίζω ότι είναι μια μεγάλη σημασία. Είστε σαφείς. Σημασία έχει ο συμβολισμός ακριβώς όπως το λέτε. Ο κύριος Δημητρίου, ακροατής μας, λέει, και να κλείσουμε με αφορμή την αρχή της συζήτησής μας, το δομικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι η πρόσβαση στην παραγωγή. Όταν η εξουσία την ανακόπτει, τότε υπονομεύει τη δημοκρατία και θα έπρεπε να το ξέρει αυτό ο Υπουργός. Αναφέρεται σε εσάς το μήνυμα του ακροατή. Συμφωνώ. Συμφωνούμε. Μα είπα από την αρχή ότι η διοίκηση, ο κρατικός μηχανισμός, οι υπηρεσίες του. Θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλώς εγώ λέω, με την εμπειρία αυτής της ολιγόμενης συμμετοχής μου σε αυτό που λέμε δημοκρατική εξουσία, ότι δεν είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν τεράστιες αδράνειες, υπάρχουν και αρνήσεις καμιά φορά και υπάρχουν και ανεπάρκειες. Και όλα αυτά πρέπει να αναταχθούν. Ο κύριος Νίκος Ξηδάκης, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων. Διακοπές θα κάνετε? Λίγες μέρες. Καλές διακοπές, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα.